φορέας έκανε μία έρευνα δειγματοληπτική από τα ράφια κριτικών σούπερ μάρκετ. Πήραμε δείγματα ελαιολάδα από όλη την Ελλάδα, γιατί πραγματικά θέλουμε να δούμε αν στο ράφι το προϊόν που είναι και λέγεται εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, είναι όντως εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Δυστυχώς, και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, τα δείγματα από τα 11 δείγματα που πήραμε, τα 2 είναι εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα βάσει των εργαστηριακών μελετών που έγινε σε ένα διαπιστευμένο εργαστήριο. Τα 8 είναι στην κατηγορία παρθένο ελαιόλαδο και ένα είναι λαμπάντι βιομηχανικό ελαιόλαδο που δεν πρέπει καν να βρίσκεται στο ράφι. Εμείς από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε και εγώ και η Θεανό τη διοίκηση του φορέα, είπαμε ότι πέρα από όλους τους άλλους ρόλους που θα έχουμε, θα βοηθήσουμε και εμείς επικουρικά το κράτος να εντείνει τους ελέγχους και να δει πραγματικά ποιοι παίζουν παιχνίδια σε βάρος των παραγωγών και των καταναλωτών. Έχουμε ήδη ενημερώσει τον ΕΦΕΤ, έχουμε στείλει ήδη τα δείγματα στον ΕΦΕΤ. Πιστεύουμε άμεσα να προχωρήσει αυτός τους ελέγχους που πρέπει να κάνει, να δει ότι αυτά τα δείγματα έχουν πρόβλημα, να αποσυρθούν από το ράφι. Και όποιος θέλει να βγαίνει και να διαφημίζει και να έχει προϊόντα στο ράφι με την ονομασία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, να είναι όντως εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Εμείς θα συνεχίσουμε τους ελέγχους αναταχτά χρονικά διαστήματα, να το ξέρουν όλοι που ασχολούνται με το ελαιόλαδο, και όποιο κατεργάρι συστολικά βρίσκουμε, θα τον πηγαίνουμε στις αρμόδιες υπηρεσίες και εύχομαι οι υπηρεσίες πλέον να γίνουν πιο αυστηρές, να γίνουν οι ποινές πιο αυστηρές. Και να μην έχουμε αυτά τα φαινόμενα, διότι υποβαθμίζουν, υπονομεύουν τα προϊόντα και της Κρήτης και της Ελλάδας. Και οι κακόμοιροι παραγωγοί δεν θα πάρουν ποτέ την αξία που πρέπει να πληρωθούν στο προϊόν, όταν ένα άλλο λάδι τους παίρνει το ράφι, τους παίρνει την αγορά και πετάει έξω το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Δεν μπορεί από τα 11 ελαιόλαδα τα οποία έχουμε πάρει και έχουμε κάνει δειγματοληπτικό έλεγχο, τα 2 μόνο να είναι έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Δεν γίνεται. Είναι σοβαρό το θέμα. Γενικότερα σας λέω και για την προστασία του καταναλωτή και του παραγωγού. Εμείς λοιπόν θέλουμε αυτή την προστιθέμενη αξία, το συγκριτικό πλεονέκτημα το οποίο έχει το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο πηγέ της Κρήτης, αυτό να το επωφεληθούν όλοι. Και οι παραγωγοί και σαφώς οι τυποποιητές. Άρα πρέπει να έχουμε όλοι μια κοινή γραμμή. Δεν γίνεται εάν δεν καταλάβουμε όλοι ότι το μέλλον του ελληνικού ελαιολάδου είναι υψηλή ποιότητα, δεν υπάρχει μέλλον. Στα επόμενα χρόνια οι έρευνες δείχνουν ότι μέχρι το 2050 η παγκόσμια παραγωγή θα αυξηθεί στα 4.400.000 τόνους. Εκτός από την Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία, έχει μπει δυνατά στο παιχνίδι την Ισία, η Τουρκία, το Μαρόκο, η Αίγυπτος. Λοιπόν, εμείς πρέπει να έχουμε ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το οποίο είναι μόνο η ποιότητα, δεν έχουμε άλλο.